Τέλος καλό, όλα καλά. Καλημέρα, Γοργόνες και Μάγκες. Πάντα μου ζητάγατε, Μπαμπίνο, πες καμιά ιστορία. Λοιπόν, there it goes. Ιστορίες καθημερινής τρέλας που έγραφε ο Μπουκόφσκι. Η κλασική περίπτωση βλάβης. Τώρα πρωί είναι, ούτε 9 η ώρα δεν είναι. Σηκώνομαι από τις 7, κάνω ένα νιέτς καφέ, να ξυπνήσουμε κιόλα, να ξυπνήσουμε. Ετοιμάζομαι, είχα μια δουλίτσα να κάνω. Δύο. Ντύνομαι, εντάξει, όλα καλά. Ξεκλειδώνω εσωτερικά την πόρτα, να πω, ναι. Βγαίνω έξω, κλάπ, το τραβάω. Πάω να φύγω. Λέω, τα κλειδιά τα πήρες πάνω από την πόρτα. Κλειστικά έξω από το πιθάρι. What the hell is going on? Πρωί, πρωί, ρε, πώς έλα. Ναι, Μπαμπίνο, ναι, αυτό έκανες. Έλα, έλα, χαλάρωσε, Μπαμπίνο. Αυτό έκανες. Αυτό έκανε. Δεν έβγαλες τα κλειδιά πάνω από την πόρτα. Απλά ξεκλείδωσες, βγήκες, τράβηξες την πόρτα. Δεύτερα κλειδιά. Oh no. No, δεύτερα κλειδιά. Δεύτερα κλειδιά μέσα στο σπίτι. Μέσα στο σπίτι είναι τα δεύτερα κλειδιά. Δηλαδή, κοιτάω πάνω στην πόρτα κατευθείαν, κλειδαράς νούμερο. Λέω, άστο τώρα, πάμε να κάνουμε τη δουλειά την πρωινή. Τελείωσα γρήγορα την πρωινή δουλειά, ευτυχώς. Αυτό λέω, ακόμα πρωί είναι. Και περνώντας από Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, εκεί, εκεί που είναι το πορκίτο, βλέπω έναν κλειδαρά. Φρένα, Μπαμπίνος, κατεβαίνει κάτω. Λέω, καλημέρα. Με τον ελληνικό στο χέρι ο κ. Στέφανος. Καλημέρα. Τι έγινε, τι πάθαμε. Λέω, τι να πάθουμε, λέω, τα γνωστά. Μείναμε έξω από το σπίτι. Λέω, τι γελάς, δηλαδή. Αστείο είναι. Γελάει. Τώρα, σήμερα, λέει, πρωί, πρωί. Πριν να έρθεις εσύ, ήρθανε και κάποιοι άλλοι. Μένει γρήγορα, έλα να μας σώσεις. Κάποιοι λέει, πήγανε, βάλανε ξυλάκια, λέει, μέσα σε κάτι. Κλειδαριές. Τώρα είσαι ο δεύτερος, λέει, πρωί, πρωί. Καλά θα πάει η μέρα. Το κοιτάω. Όλος ο κόσμος να έχει δουλειά είναι καλό πράγμα. Δεν εννοώ αυτό, λέει, εντάξει, δεν τρέχει καλά. Όλος ο κόσμος να έχει δουλειά. Πού είσαι εκεί. Ναι, ξέρω πού είναι. Λέω, πάμε μαζί τώρα. Με το μηχανάκι σου και εσύ δεν θα έρθεις, ναι. Τσίκου, 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 τσίκου. Το που φτάνουμε στην είσοδο. Πρώτα απ' όλα, η πολυκατοικία δεν έχει θερό τηλέφωνα. Όλοι δεν έχουν. Κοιτάω την εξώπορτα. Θερό τηλέφωνα δεν έχει, γιατί πρώτα χτυπούσα και λέω, κάτσε μάνα, δεν βλέπεις το κολοχό. Δεν έχει θέλω τηλέφωνα. Δεν έχουμε θέλω τηλέφωνα. Το ξέχασες. Ωραία. Λέω, καλά με τι δεν έχεις κλειδί από την εξώπαρτα. Λέω, μάλλον θα πρέπει να ανοίξεις δύο κλειδαριές. Για να τη δω, λέει και αυτή. Κάτσε να δούμε την κάρτα γίνεται. Βγάζει μια πλαστικοποιημένη κάρτα. Πώς είναι οι μικρές πλαστικοποιημένες κάρτες. Αλλά ήταν τόση. Τόσο σοβό. Τόση. Τσικ, τσικ, τσικ. Αγώ. 5 δευτερόλεπτα. Την άνοιξε την πόρτα. Λέω, καλά. Μάλιστα. Λέω, πάμε πάνω. Τη βλέπει την άλλη, αλλά αυτή είναι θωρακισμένη. Ναι. Για να δω. Το κλειδί είπε το έχει πάνω. Ναι, δεν είναι κλειδωμένη. Απλά ξέχασα το κλειδί πάνω και την τράβηξε. Την έκλεισα. Για να δούμε, λέω, με την κάρτα, λέει, για να δούμε. Κλάτσε, την ανοίγει και εκείνη με την κάρτα. Λέω, είσαι αστέρι.
Λέω και Στέφανε, λέω σε απέρα, σε κάνω φίρμα, σε κάνω κάνα βίντεο. Αστέρι είσαι, λέω. Το λέω μήπως, με λέει, να σου πάει καλά η μέρα 20 ευρώ. Γιατί εγώ σκεφτόμουν, όχι ρε, πώς το λέω, κάνα 50 άρικο. Και άμα θέλει να την ξυλώσει, ποιος ξέρει, μπορεί να πάμε στο 100 άρικο. Να πάει καλά η μέρα σου, με λέει. Ας σε πάρω 20 ευρώ, καλά είναι. Λέω, πίνεις. Λέει, τι, πίνεις. Θα τον έδινα να κάνει τσιπουράκι, αλλά δεν είχα έργα μου, γιατί μου λέει τσιπουράκι πίνω. Και δεν είχα, είχα ένα πολύ λίγο αποστολάκι, δεν το δώσω να δύο δάχτυλα, είστε και άτυχος, δεν έχω. Βότκα και τέτοια, όχι μόνο, εντάξει, άστο. Ο κ. Στέφανος με μία πλαστική κάρτα μου άνοιξε μία πόρτα εισόδου και μία θωρακισμένη. Και να είναι καλά ο άνθρωπος. 20 ευρώ, εντάξει, καλά είναι, λέω. Ευχαριστώ πολύ. Πώς σε λένε, Στέφανο, ο Παπίνος. Καλό 2024. Με λέει επίσης κι άλλο κακό έτσι σχέδιο να μην σου τύχει. Λέω, ευχαριστώ. Αχ, αυτή η πρωινή ιστορία. Κλασικής περίπτωσης βλάβης ιστορίας καθημερινής τρέλας. Καλή φάση, ε, μπόμπα. Καλημέρα μας.